Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας και σήμερα θα ανοίξουμε το Huawei Watch GT4. Είναι το τελευταίο ρολόι το οποίο κυκλοφόρησε η Huawei στην κατηγορία των smartwatch. Είναι το τελευταίο ρολόι το οποίο έχει έρθει στα χέρια μου και το έχω περίπου 2 ημέρες και κρατιέμαι με νύχια και με δόντια για να μην το ανοίξω και να μην το έχω ανοίξει ήδη. Βλέπετε ότι εγώ στα χέρια μου φοράω το Huawei Watch GT3 Pro. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω, όπως επίσης μπορείτε να φανταστείτε, ότι θα κάνουμε και ένα τύπου βίντεο review ανάμεσα σε αυτά τα δύο ρολόγια για να σας πω την άποψή μου, γιατί άμα δεν σας την πω εγώ, ποιος θα σας την πει. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το αγόρασε μια φίλη, πέρασε και περνάει πρώτα από μένα για να το ανοίξουμε και να το δούμε. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Βλέπετε ότι αυτό το ρολόι είναι ακόμα μέσα στη ζελατίνα του. Έχω λοιπόν στα χέρια μου εδώ πέρα αυτό, έχω το κουπίδι. Και πάμε ευθύς αμέσως να ανοίξουμε την ζελατίνα για να μπορέσουμε να δούμε όλα τα χαρακτηριστικά του ρολογιού, να δούμε πώς είναι, αν και φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με το GT3 Pro το οποίο έχω. Λίγο που το έχω δει στη σελίδα τους, δηλαδή το έχω δει ότι είναι ψηλό ίδιο. Με το που ανοίγουμε από μέσα, μας υποδέχεται το ρολόι ακριβώς έτσι. Το κρατάω και για να μην πέσει. Βλέπετε εδώ πέρα πώς είναι. Έχει μια μικρή διαφορά συγκριτικά με τα υπόλοιπα κουτιά τα οποία έχω και μπορώ να σας επιβεβαιώσω. Αυτό εδώ πέρα, σηκώνοντάς το, σηκώνει και το ρολόι. Η μεγάλη διαφορά την οποία βλέπουμε σε αυτό εδώ πέρα το ρολόι συγκριτικά με τα υπόλοιπα είναι ότι αυτό εδώ, δεν ξέρω αν θα το πιάσει καλά η κάμερα, αυτό εδώ είναι οκταγωνικό, ενώ όλα τα υπόλοιπα ρολόγια είναι στρογγυλά. Αν το δείτε δηλαδή από το ρολόι το οποίο έχω εγώ στα χέρια μου, αν σας τα δείξω μαζί, βλέπετε ότι αυτό εδώ πέρα είναι στρογγυλό, ενώ αυτό εδώ πέρα είναι οκταγωνικό, ελπίζω να το πιάνει η κάμερα. Από εκεί και πέρα, μέσα στην συσκευασία σίγουρα έρχεται ένας φορτιστής και μπορώ να φανταστώ ότι ο φορτιστής ο συγκεκριμένος είναι αυτός που σας έχω πει άπειρες φορές ότι εμένα δεν μ' αρέσει, γιατί λογικά είναι αυτός που έχει ενσωματωμένο το καλώδιο, αλλά θα το ανακαλύψουμε ευθύς αμέσως. Ναι, είναι ο κλασικός φορτιστής που έρχεται, ασύρματη φόρτιση για το ρολόι, αλλά ενσωματωμένος στο καλώδιο USB το οποίο έρχεται. Επίσης μέσα στη συσκευασία έρχονται τα υπόλοιπα χαρτάκια και λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν το ρολόι το συγκεκριμένο. Αυτά δηλαδή είναι κάτι που μέσα δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό το ρολόι εδώ πέρα υπολογίστε ότι βγαίνει σε 3 διαφορετικές, βασικά βγαίνει σε 2 διαφορετικές εκδόσεις, και όταν λέω σε 2 διαφορετικές εκδόσεις εννοώ ότι βγαίνει σε αυτό το πέρα το ρολόι το οποίο βλέπετε να κρατάω στα χέρια μου, το οποίο είναι τα 46 χιλιοστά, και αν θυμάμαι καλά, βασικά βγαίνει και σε ακόμη μία έκδοση, αν θυμάμαι καλά είναι τα 41 χιλιοστά. Το συγκεκριμένο το ρολόι έρχεται με μαύρο λουράκι, αυτό εδώ τα 46 χιλιοστά επίσης έχει 3 διαφορετικές εκδόσεις, είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε που είναι με το μαύρο από πάνω και το ασημί γύρω-γύρω, έρχεται σε μία ακόμη εκδοχή η οποία είναι πράσινο το μισό και άσπρο το μισό, ενώ το υπόλοιπο είναι ασημένιο, και έρχεται και σε μία εκδοχή στην οποία είναι όλοι ασημένια. Διαφοροποιούνται επίσης στα λουράκια, αυτό έρχεται με το μαύρο λουράκι, το άλλο που είναι με το μισό πράσινο έρχεται με πράσινο λουράκι, ενώ επίσης το άλλο το οποίο είναι το όλο ασημένιο έρχεται με μεταλλικό λουράκι. Η διαφορά βέβαια υπάρχει ανάμεσα στο μεταλλικό και στα άλλα δύο και στην τιμή, γιατί το μεταλλικό είναι 100 ευρώ πιο πάνω. Η διαστάση του συγκεκριμένου ρολογιού είναι 46x46 χιλιοστά και σε πάχος είναι 10,9, ενώ όσον αφορά το βάρος του, το συγκεκριμένο χωρίς να έχουμε πάνω το λουράκι είναι στα περίπου 48 γραμμάρια. Έρχεται με μια οθόνη η οποία είναι 1,43 ίντσες σε PPI 326 και ανάλυση είναι και καλά high definition. Εδώ πέρα μιλάμε για 466x466 pixel. Η κάσα του ρολογιού, το υλικό της από το οποίο είναι κατασκευασμένο, είναι ανοξείδωτο ατσάλι. Έρχεται με ενσωματωμένο ηχείο το οποίο είναι εδώ πέρα, αν μπορεί να φανεί εδώ πέρα, ενώ αντίστοιχα από την άλλη πλευρά έρχεται με ενσωματωμένο μικρόφωνο, είναι αυτή η τελίτσα που υπάρχει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο για να μπορούμε να μιλάμε. Φυσικά έρχεται με τους κλασικούς αισθητήρες οι οποίοι είναι σε όλα τα ρολόγια, δηλαδή μιλάμε για γυροσκόπιο, για επιταχυνσιόμετρο, μαγνητόμετρο, αισθητήρες καρδιακών παλμών, βαρόμετρο, θερμοκρασίας. Και όταν λέω θερμοκρασίας εννοώ ότι μπορεί να μετράει τη θερμοκρασία που έχουμε, αλλά το τονίζω και πάλι, όπως και το συγκεκριμένο που φοράω εγώ, ο αισθητήρας είναι εδώ πέρα από πίσω, μετράει την επιφανειακή θερμοκρασία του δέρματος, δηλαδή ουσιαστικά μετράει τη θερμοκρασία που έχει το χέρι μας
εξωτερικά σε εκείνο το σημείο που ακουμπάει το ρολόι. Ενώ όσον αφορά τον αισθητήρα των καρδιακών παλμών, αυτό που εγώ θεωρώ καλύτερο πλέον είναι ότι και αυτός εδώ από πίσω έρχεται με 8 φωτοδιόδους. Οι 8 φωτοδιόδοι, σας το έχω αναλύσει σε προηγούμενο βίντεο, θεωρώ ότι συγκριτικά με τους 6 που ήταν παλιότερα ή με τους 4 έχουν καλύτερη απόδοση ως προς τους καρδιακούς παλμούς, το οξυγόνο, γιατί το συγκεκριμένο προφανώς μετράει και το οξυγόνο, γενικότερα για να μπορεί να καταλαβαίνει και να επιτελεί όλες τις λειτουργίες για τις οποίες έχει δημιουργηθεί αυτός ο αισθητήρας. Εδώ από μπροστά, στο μαύρο το πλαίσιο το οποίο βλέπετε, έρχεται μαζί με τα νούμερα της ώρας τα οποία είναι γραμμένα επάνω. Το συγκεκριμένο δεν περιστρέφεται, παραμένει σταθερό, οπότε δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Από το πλάι, ωστόσο, έχει δύο κουμπιά κλασικά όπως έχει και αυτό εδώ πέρα. Έχει δύο κουμπιά λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα επάνω που βλέπετε, το οποίο και καλά είναι το κουμπί Home, αυτό εδώ είναι περιστρεφόμενη κορώνα, ενώ επίσης υπάρχει και το πλαϊνό κουμπί, είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, το οποίο μπορούμε να το ρυθμίσουμε να επιτελεί κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες. Εγώ ας πούμε το έχω ρυθμισμένο και είναι προρυθμισμένο με αυτόν τον τρόπο, όταν το πατάμε να μας ανοίγει τις λειτουργίες της εκγύμνασης, για να μπορούμε να μπαίνουμε κατευθείαν στο άθλημα το οποίο θέλουμε να κάνουμε και να αρχίσει να κάνει καταγραφή. Στα αθλήματα κάνει καταγραφή μέχρι 100 plus αθλήματα, οπότε έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα, ευρεία γκάμα, την οποία καταγράφει, τρέξιμο, κολύμπι, είναι αδιάβροχο μέχρι 5 ATM, άρα μιλάμε για διαβροχοποίηση σε μέχρι 50 μέτρα. Βέβαια αυτό να ξέρετε, γιατί την έχουμε πατήσει μερικές φορές, η αδιαβροχοποίηση δεν είναι ένα μόνιμο χαρακτηριστικό και δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι εκεί και μετά από 5 χρόνια, υπάρχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχει φύγει. Λειτουργεί με Android 8 και πάνω, όπως επίσης λειτουργεί με iOS 13 και νεότερη έκδοση. Έρχεται επίσης με NFC, το NFC βέβαια το τονίζω γιατί μου το ρωτάτε και μου το έχετε ρωτήσει πολύ. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να πραγματοποιήσουμε πληρωμές. Οι πληρωμές από τα ρολόγια της Huawei δεν υποστηρίζονται γιατί δεν το έχει ανοίξει η Huawei στην Ελλάδα. Σε κάποιες ελάχιστες βέβαια χώρες παγκοσμίως είναι κάτι το οποίο υποστηρίζεται. Ωστόσο, διατίθεται. Εγώ που το έχω χρησιμοποιήσει, ουσιαστικά με έχει διευκολύνει απλά για να μεταφέρω διάφορες φωτογραφίες από το ρολόι, από το κινητό στο ρολόι, τις οποίες μπορώ να τις χρησιμοποιήσω σαν φόντο για την οθόνη εδώ πέρα. Έρχεται επίσης με Bluetooth 5.2, ενώ επίσης έρχεται και με GPS, κλασικά όπως όλα τα ρολόγια πλέον και φυσικά όλα τα ρολόγια της Huawei. Έρχεται με 5 δορυφόρους, δηλαδή μιλάμε για GPS, μιλάμε για Beidou, μιλάμε για GLONASS, μιλάμε για QZSS, όπως επίσης μιλάμε και με Galileo. Σύμφωνα με τη Huawei, το συγκεκριμένο το ρολόι έχει καλύτερη κεραία δορυφόρου. Αυτό σημαίνει ότι έχει 30% καλύτερη απόδοση ως προς τη συνδεσιμότητα, συγκριτικά όμως με το μοντέλο το Huawei Watch GT3, όχι το Pro, το 3. Αυτά, σύμφωνα με τη Huawei, προκύπτουν μέσα από εργαστηριακές δοκιμές τις οποίες έχει κάνει η ίδια. Φυσικά μιλάμε για μια μπαταρία η οποία σε μέγιστη διάρκεια μπορεί να φτάσει τις 14 ημέρες, ενώ σε μια φυσιολογική χρήση μπορεί να φτάσει περίπου τις 8 μέρες. Εάν δεν ανοίξουμε ή ενεργοποιήσουμε το Always On Display, δηλαδή να είναι η οθόνη μόνιμα ανοιχτή, αυτό βέβαια οφείλω να επισημάνω εδώ πέρα τη λεπτομέρεια ότι αναλόγως το Watch Face το οποίο έχουμε καταστήσει στο ρολόι, αυτό θα διαφοροποιείται. Προφανώς υπάρχουν κάποια watch faces τα οποία έχουν ενσωματωμένη δική τους always on display, οπότε η εικόνα που βλέπουμε είναι πολύ διαφορετική. Υπάρχουν κάποια watch faces τα οποία δεν έχουν δική τους ενσωματωμένη λειτουργία για always on display, οπότε βλέπουμε κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση, αν το ενεργοποιήσουμε, υπολογίστε ότι μιλάμε για μια μπαταρία η οποία θα παίζει περίπου στις 4 ημέρες. Φυσιολογική λειτουργία, για να το επισημάνω, για να το γνωρίζετε, είναι ότι έχουμε μόνιμα ενεργή την ανάγνωση των καρδιακών παλμών, έχουμε μόνιμα ενεργό την καταγραφή του ύπνου, αυτά εδώ πέρα πατάνε πάνω στο Huawei TrueSync 5.5, ενώ η καταγραφή του ύπνου πατάει στο TrueSleep 3.0, Οπότε, αν λοιπόν αυτά τα έχουμε μόνιμα ενεργοποιημένα, επίσης με κάποιες κλήσεις τις οποίες μπορούμε να πραγματοποιήσουμε με το ρολόι το συγκεκριμένο, γιατί μπορούμε να απαντήσουμε κανονικά από αυτό το ρολόι σε κλήσεις τις οποίες θα δεχτούμε, συν κάποια μηνύματα που μπορεί να έρθουν, όπως επίσης και να απαντήσουμε, γιατί μπορούμε να απαντήσουμε σε μηνύματα τα οποία έρχονται. Τονίζω, γιατί και αυτό μου το έχετε ρωτήσει αρκετές φορές σε προηγούμενα βίντεο για τα προηγούμενα τα ρολόγια, μπορούμε να απαντήσουμε σε μηνύματα. Όταν λέω ότι μπορούμε να απαντήσουμε, δεν ενεργοποιείται στην οθόνη πληκτρολόγιο με το οποίο μπορούμε να γράψουμε μηνύματα. Υπάρχουν κάποια προκαθορισμένα
λεκτικά, κάποια προκαθορισμένα κείμενα, τα οποία μπορούμε όταν δεχτούμε ένα μήνυμα να σκρολάρουμε προς τα πάνω, αφού διαβάσουμε το μήνυμα, ακριβώς μετά από κάτω έχει αυτές τις έτοιμες απαντήσεις να τις επιλέξουμε και να τις στείλουμε. Όπως επίσης μπορούμε να στείλουμε και emoji. Αυτά τα μηνύματα μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μέσα από το Huawei Health μπορούμε να τα ορίσουμε και να τα διαφοροποιήσουμε όπως εμείς θέλουμε. Ωστόσο, μπορούμε να απαντήσουμε με αυτά. Ενεργοποιώντας το ρολόι στην αρχή, πατάμε το κουμπί αυτό εδώ πέρα για να μπορέσει να ανοίξει. Στην οθόνη εδώ πέρα μπροστά, βέβαια, εγώ αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι δεν θα βγάλω καθόλου ζελατίνες και τέτοια. Στην οθόνη εδώ πέρα μπροστά μας εμφανίζει απλά το Huawei. Έχετε στο νου σας ωστόσο ότι αυτά τα ρολόγια δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εξ αρχής. Για να μπορέσουμε να δουλέψουμε τα συγκεκριμένα, ζητείτε, αφού επιλέξουμε την γλώσσα στην οποία θέλουμε να δουλεύει, να τα συνδέσουμε με το Huawei Health. Έχω στα χέρια μου το Huawei Mate X3 και πάμε να το συνδέσουμε. Το ρολόι, με το που το έχω ανοίξει, έχει εμφανίσει εδώ πέρα στην οθόνη αυτό εδώ πέρα που βλέπετε σαν συνδεσιμότητα και μου λέει Huawei Watch GT4 Pavla 040, ακύρωση ή σύνδεση. Φυσικά θα πατήσω σύνδεση για να μπορέσει να συνδεθεί, οπότε με γυρνάει στο Huawei Health και γίνεται η διαδικασία που χρειάζεται. Με ρωτάει εδώ πέρα στο ρολόι αν θέλω να επιτρέψω να γίνει το pairing ανάμεσα σε αυτές τις δύο συσκευές. Θα επιλέξω σίγουρα ότι με ενδιαφέρει να το αφήσω. Αυτό το από πάνω θα σας το βγάλω. Με το που ανοίγει η οθόνη, δείτε εδώ πέρα, με το που έχει ανοίξει η οθόνη στην πρώτη κίνηση, έχει ήδη εντοπίσει την ενημέρωση η οποία έχει ήδη διατεθεί και φυσικά εγώ θα την εγκαταστήσω. Το ρολόι το συγκεκριμένο επίσης έχει ενσωματωμένη μνήμη. Συνήθως τα ρολόγια αυτά είναι περίπου 4 γίγα, οπότε μπορούμε να μεταφέρουμε κάποια τραγούδια και να χρησιμοποιήσουμε το ρολόι μας σαν μουσική, σαν συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να μεταφέρουμε, ας πούμε, μία λίστα τραγουδιών την οποία μπορεί να θέλουμε να ακούμε όταν βγαίνουμε για τρέξιμο. Έτσι δεν χρειάζεται να πάρουμε μαζί μας το κινητό, εκτός αν το θέλουμε. Μπορούμε να πάμε για τρέξιμο μόνο με το ρολόι, να συνδέσουμε τα ακουστικά μας στο Bluetooth με το ρολόι απευθείας και να αναπαράγουμε τη μουσική και να τρέχουμε, άρα να έχουμε καταγραφή της άθλησης την οποία κάνουμε, όπως επίσης να έχουμε και τη μουσική στα αυτιά μας. Δικιά μου λογική και δικιά μου προτροπή στο άτομο επίσης που το αγόρασε είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να δώσετε 100 ευρώ παραπάνω για να πάρετε την έκδοση με το μεταλλικό το λουράκι. Μπορείτε να πάρετε αυτήν εδώ πέρα την έκδοση. Απλά θα σας είναι αυτό εδώ πέρα το μαύρο αντί να είναι το ασημί, δεν έχει καμία διαφορά. Και να πάτε να αγοράσετε ένα ξεχωριστό μεταλλικό λουράκι, το οποίο μπορείτε να το πάρετε και 20 ευρώ. Εγώ έχω ήδη ένα εδώ πέρα, το έχω αγοράσει από το eBay. Να πάρετε ένα μεταλλικό λουράκι ξεχωριστό, το οποίο θα σας βγει στα 20 ευρώ, γλιτώνετε 80 ευρώ, το οποίο μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για κάτι άλλο. Αν θέλουμε να αλλάξουμε λουράκια, είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν ξέρω αν θα το πιάσει η κάμερα. Ωστόσο, εδώ πέρα από πίσω έχει ένα κουμπάκι, το οποίο με τον ήχη μας το πιάνουμε, το κάνουμε λίγο προς τα κάτω για να ξεπιάσει το δόντι από πάνω. Βγαίνει και είναι πάρα πολύ εύκολο όπως βλέπετε. Και όπως επίσης μπορείτε να αντιληφθείτε, εγώ αυτή τη στιγμή θα αλλάξω το λουράκι και θα βάλω το μεταλλικό. Η εγκατάσταση του λουρακίου, εφόσον αφαιρέσουμε το ήδη το υπάρχον που έχουμε, είναι τόσο απλή όσο το να βγάλουμε το πρώτο. Δηλαδή είναι πάλι με κουμπιά, τα πατάμε, μπαίνει και τέλος. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα, όσο αυτό συνεχίζει και κάνει την εγκατάσταση του λειτουργικού, ότι έχω συνδέσει κατευθείαν το μεταλλικό το λουράκι. Βλέπετε ποια είναι η διαφορά του στο πώς φαίνεται. Αυτό το λουράκι το συγκεκριμένο εγώ το έχω ήδη ρυθμίσει σε μένα, γιατί όταν ήρθε το συγκεκριμένο είχε και αυτήν εδώ πέρα την επέκταση, την οποία την έβγαλα με ένα ειδικό εργαλείο το οποίο μου ήρθε. Βλέπετε λοιπόν το συγκεκριμένο πώς ακριβώς κάθεται επάνω στο χέρι μου. Εγώ το έχω ρυθμίσει με τέτοιο τρόπο, ώστε και να είναι άνετο για να μπορεί να κινείται και να μην με σφίγγει για να μπορώ να το χρησιμοποιώ κανονικά. Βλέπετε πώς έχει αλλάξει κατευθείαν το ρολόι. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Εμένα ωστόσο το συγκεκριμένο γενικότερα μ' αρέσει, τα λουράκια αυτά μ' αρέσουνε. Τονίζω ότι μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε λουράκι, οποιοδήποτε υλικό, γιατί αυτό που έχω στο άλλο το ρολόι είναι υφασμάτινο. Είναι υφασμάτινο και εδώ πέρα απλά έχει βέλκρο. Απλά αυτό που πρέπει να προσέξετε όταν αγοράζετε λουράκια είναι τα συγκεκριμένα να είναι 20 διάρια. 20 διάρια εννοούμε ότι αυτό εδώ πέρα είναι 22 χιλιοστά.
για να μπορεί να πιάνει ακριβώς, να κρατιέται, να στέκεται και να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Το ρολό λοιπόν είναι έτοιμο και πάμε να δούμε λίγο το μενού του, πώς φαίνεται και ποια είναι η πρώτη διαφορά που βλέπουμε ανάμεσα στα δύο ρολόγια, το Huawei Watch GT3 Pro δηλαδή και το Huawei Watch GT4. Αυτή λοιπόν εδώ πέρα είναι η αρχική οθόνη, με αυτήν εδώ πέρα ξεκινάει. Αν το πατήσουμε συνεχόμενα, μας μεταφέρει στη δυνατότητα να επιλέξουμε το ρολόι το οποίο θέλουμε. Το επίπεδο ισχύω το οποίο βλέπουμε έχει να κάνει και με την κατανάλωση ενέργειας η οποία προκύπτει. Εγώ λοιπόν θα αφήσω αυτό εδώ πέρα γιατί δεν με πειράζει. Αν πατήσουμε αυτό εδώ πέρα το κουμπί, μπαίνουμε μέσα στο μενού. Κατευθείαν από ό,τι βλέπω έχουμε τεράστια διαφορά όσον αφορά στην απεικόνιση του μενού σε σχέση με το άλλο το ρολόι. Αυτό εδώ πέρα το μενού βλέπετε μεν ότι είναι σε εικονίδια, συγκριτικά με αυτό εδώ πέρα το οποίο επίσης είναι σε εικονίδια και θα σας το δείξω. Βλέπετε ωστόσο ότι τα εικονίδια είναι τοποθετημένα πολύ διαφορετικά. Σε αυτό εδώ πέρα το ρολόι τα εικονίδια βλέπετε όλα ότι έχουν το ίδιο μέγεθος, δεν μικραίνει κάποιο, ενώ σε αυτό εδώ πέρα το ρολόι βλέπετε ότι τα εικονίδια όσο απομακρύνονται από το κέντρο της οθόνης μικραίνουν. Αυτό εδώ εγώ το βλέπω πιο όμορφο, θεωρώ ότι είναι πιο ωραίο. Αυτό λοιπόν ήταν και μια πρώτη εικόνα από το μενού του ρολογιού. Επίσης έχετε στο νου σας ότι μέσα από εδώ πέρα, από την αρχική οθόνη, αν κατεβάσουμε την οθόνη από πάνω προς το κάτω και πάμε μέσα από τις ρυθμίσεις, μπορούμε εδώ πέρα να πάμε στο Bluetooth και από εδώ να συνδέσουμε και κάποια συσκευή με Bluetooth την οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, είτε είναι κάποιος αναγνώστης καρδιακών παλαμών από αυτούς που φοράμε εδώ πέρα και βγαίνουμε γιατί έχουν καλύτερη καταγραφή, είτε τα ακουστικά Bluetooth τα οποία θέλουμε να συνδέσουμε, γενικότερα το κάνουμε από εκεί. Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας, είναι το Huawei Watch GT4 όπως το είδαμε όλα αυτά τα λεπτά τα οποία παρακολούθησατε το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά μείνετε συντονισμένοι, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!